Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, πώς τα περνάτε, πώς να τα περνάτε, είναι η αλήθεια αυτή τώρα. Καλά θα τα περνάτε, ήρεμα, ήρεμα, ηρεμία, σπίτι, 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 σπίτι. Τι να κάνουμε, μια τρέλα μας έχει πιάσει, ένα κάτι, μια κλειστοφοβία. Και είπα, αφού σήμερα παρέλαβα από την Laroque Cosmetics, βασικά από τη Mogo Cosmetics, έτσι νομίζω λέγεται, αυτήν εδώ την παλετάρα, η οποία έχει μέσα highlight, σκιές, χαμός. Η συγκεκριμένη παλέτα την πήρα μόνο 27 ευρώ και συν τα μεταφορικά μου βγήκε 29. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ οικονομική παλέτα για αυτά που έχει. Έχει πολύ ωραία βασικά χρώματα που πραγματικά τα χρειάζεσαι. Τα χρειάζεσαι. Και είπα να σας κάνω ένα μακιγιάζ. Βγήκε αυτό εδώ. Και αν σε ενδιαφέρει να το δεις, πάμε να συνεχίσουμε. Και έρχομαι με αυτό το βίντεο λοιπόν, που δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δεν έχω ιδέα. Έτσι ένα τυχαίο μακιγιάζ θα κάνω σήμερα. Ό,τι τύχει θα το ονομάσω. Όπως βλέπετε, ο έρπης μου ακόμη συνεχίζει να υπάρχει. Θα χρησιμοποιήσω το Cherry, το οποίο μου το στείλανε από το Cherry Box. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν με argan oil. Γιατί, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αλλά πώς μιλάω έτσι. Αυτές τις μέρες που δεν βαφόμαστε, δεν ξέρω γιατί, αλλά το δέρμα μου είναι τόσο ξερό που πραγματικά δεν μπορώ να το σώσω με τίποτα. Ό,τι και να βάλω πάνω δεν το απορροφάει. Εκτός από αυτό, αυτό είναι μαγικό, πραγματικά σέρουμ. Μαγικό. Και κοντά στα ματάκια θα βάλω γιατί. Ξέρετε τι, πιστεύω ότι γίνεται αυτό με την αφυδάτωση, διότι όταν καθημερινά βαφόμασταν στις καθημερινές μέρες τις φυσιολογικές που δεν ήμασταν στο σπίτι, το δέρμα είχε μια έτσι πολύ ωραία ενυδάτωση. Τα χείλια μου χάλι, χάλι. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε το δέρμα μας να ενυδατωθεί, οπότε συνεχίζουμε με τα ματάκια. Θα συνεχίσω με την P. Louise Base. Θα βάλω σε όλο το εύρος του ματιού μου. Τα φρύδια μου μην τα βλέπετε, τα αφήνω τώρα που καθόμαστε για να πάρουν ένα ωραίο σχήμα. Μπας και βγάλει τρίχα αυτό το φρύδι. Ακόμα. Εδώ κάτι λείπει, ας πούμε, ένα κομματάκι. Και μάλιστα μετά μπορείτε να την κάνετε και με ένα blending για να γίνει πιο smooth ή με ένα beauty blender. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μία και μοναδική, την Laroque, την Pro, την παλετάρα αυτή που πρώτη φορά θα τη χρησιμοποιήσω εδώ μαζί σας, είναι πρώτη επαφή μαζί της και όμως δηλώνω ερωτευμένη. Μπορώ να φαίνομαι από εδώ πάνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι που μου αρέσει γενικά στην πραγματική ζωή, το Salted Caramel. Θα πάρουμε αυτήν εδώ την απόχρωση. Θα πάρω το 228, το Lux Crazy από Zoeva και θα ταμπονάρω ακριβώς πάνω στην κόγχη μου. Ναι, μεν ταμπονάρω, αλλά στριφογυρίζω και λίγο. Το φέρνω μέχρι μπροστά. Αρκετά μπροστά, επειδή είναι σχετικά ανοιχτή η απόχρωση, μου αρέσει να φτάνει μέχρι εδώ. Δημιουργούμε ένα πιο μεγάλο βάθος στο μάτι. Λοιπόν, που λέτε, ξεκίνησα το Too Hot To Dare. Εντάξει, είναι πολύ trash, αλλά εντάξει, κόλλησα full. Το τελείωσα μέσα σε 2 μέρες. Εντάξει, είναι 8 επεισόδια, δεν είναι κάτι. Αλλά πολύ μου άρεσε, ρε φίλε. Το Power of Love μπροστά του είναι τίποτα, πραγματικά τίποτα. Πάμε να συνεχίσουμε με την ακριβώς επόμενη απόχρωση που είναι η Praline. Πολύ ωραία απόδοση έχουν, πάρα πολύ ωραία απόδοση. Εντάξει, έχει λίγο fallout, πολύ λίγο. Λοιπόν, τώρα αυτό το κατεβάζω και πιο κάτω, δεν με νοιάζει τόσο. Σχηματίσω λίγο τη γωνία μου εδώ, σαν smoky. Wow, δεν είναι τέλεια αυτά τα 2 χρώματα μαζί. Για τα λεφτά της είναι εξαιρετική, παιδιά. Ταξίζει full τα λεφτά της. Παίρνω ένα πινέλο έτσι γωνιακό τώρα. Και λέω να πάρουμε αυτό εδώ που είναι το truffle, truffle, όπως λέγεται τέλος πάντων.
Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκουραίνουμε εδώ. Wow! Και αυτό που σας έλεγα πριν βάλω την σκιά και απορροθώ, είναι ότι... Ου, έκανα κάτι κακό. Αχα, πολύ ωραίο blend. Πάρα πολύ ωραίο blend. Δεν ήταν τελικά τόσο κακό αυτό που έκανα, δεν πειράζει. Ναι, είναι ότι αν δεν έχετε τι να κάνετε πραγματικά σε αυτές τις μέρες, ξεκινήστε τρας πράγματα πραγματικά, τρας. Ήτανε μια ευχάριστη νότα στην καθημερινότητά μου αυτό το πράγμα. Ήταν αστείο. Και πιο αστείο απ' όλα σε όλο αυτό το σκηνικό είναι η εκφωνήτρια. Πραγματικά, εγώ πιο πολύ γελούσα με την εκφωνήτρια παρά με όλα τα άλλα που γινόντουσαν εκεί μέσα. Θα πάρω αυτό το πινέλο. Και θα πάρω εδώ πέρα το Melted. Melted. Που είναι έτσι μπορντό κόκκινο καφέ. Α, το πιάσες. Το πιάσες. Και θα βάλω εδώ κάτω. Τι να του δώσω και άλλη ένταση, βέβαια. Σαν να μην σκουραίνει και πολύ. Δεν ξέρω τι φταίει. Το ότι είναι ήδη σκουρό. Παίρνω ξανά το πινελάκι το πλαγιαστό, μπας και φταίει το πινέλο που διάλεξα, αλλά δεν νομίζω. Είναι ήδη σκούρο μάλλον αυτό που έχω βάλει το προηγούμενο, οπότε δεν σκουραίνει και ιδιαίτερα από αυτό. Εντάξει, σε σχέση με το άλλο είναι κάπως πιο σκούρο. Το περίμενα λίγο πιο έντονο. Ίσως είναι η μόνη σκιά που έβαλα που δεν είναι τόσο έντονη, αλλά okay. Σίγουρα κάπου εδώ θέλουμε ένα μπλεντάρισμα. Οπότε θα πάρω το Salted Caramel που είχα πάρει το πρώτο, το ανοιχτόχρωμο. Και θα μπλεντάρω λίγο τα σημεία εδώ στο ενδιάμεσο που είναι. Να σβήνει όμορφα όλο αυτό. Κυκλικές κινήσεις τώρα πλέον. Από τη στιγμή που έχουμε ματάρει την περιοχή μπορούμε να κάνουμε κυκλικές κινήσεις. Όταν είναι μόνο η βάση, δεν κάνουμε κυκλικές κινήσεις για να μην, στην ουσία, να μην χαλάσουμε την λιπαρότητα που έχει η βάση που την κρατάει. Λοιπόν, έλεγα να βάλω αυτό τώρα. Αλλά βγαίνει έτσι, πρασινίζει, δεν θα το ήθελα. Αλλά είναι υπέροχο, φίλε, υπέροχο, δείτε το εδώ. Τι να βάλουμε, για να δούμε, δεν τα έχω δει κιόλας, δεν τα έχω τσεκάρει. Για να σας πω τι θα τέριαζε. Νομίζω πως πιο κοντά στις αποχρώσεις που έχουμε φτιάξει μου ταιριάζει αυτό εδώ. Οπότε μάλλον αυτό θα βάλουμε για πιο μπροστά. Θέλουμε ένα flat τέτοιο πινελάκι και παίρνουμε τη signature απόχρωση, τυχαίο. Και τα μποναριστά. Φτάνουμε μέχρι το καφέ, μέχρι εκεί που έχουμε βάλει το καφέ. Και τώρα θέλουμε να ενώσουμε αυτά τα δύο, άρα θα πάρουμε τη μεσαία απόχρωση από αυτές τις τρεις που έχουμε βάλει, που είναι αυτή η πραλίν. Και τι κάνω, στην ουσία τραβάω λίγο προς τα έξω από την γλυτεράτη απόχρωσή μου. Έτσι, αντί να το κάνουμε προς τα μέσα, προς τα έξω για να ενωθούν αυτά τα δύο. Έχουμε κάνει εξαιρετικό μάτι σήμερα νομίζω. Αυτό το πινέλο θα συνεχίσουμε από την κάτω πλευρά τώρα. Παίρνω την πιο σκούρη απόχρωση που είναι truffle, όπως λέγεται αυτό το πράγμα, δεν θα το πω ποτέ σωστά. Και βάζω πολύ κοντά στις βλεφαρίδες μου. Μπήκε λίγο μες στο μάτι μου. Το συνεχίζω μέχρι πάρα πολύ μπροστά. Το σβήνω σχεδόν. Για να κάνουμε λίγο πιο γατήσιο το βλέμμα. Και κάπως έτσι σαν να πρασίνισαν τα μάτια μου είναι. Με ένα πιο fluffy πινελάκι θα πάρουμε την απόχρωση Salted Caramel που είναι αυτή εδώ. Και θα συνεχίσουμε λίγο από κάτω. Να γλυκαίνουμε το ματάκι και θα πάρω λίγο από το highlight, το οποίο είναι αυτό εδώ, το ανοιχτόχρωμο θέλω, με ένα πολύ λεπτό πινελάκι, όπως βλέπετε εδώ, αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο είναι από Morphe, είναι από το γκατζετάκι που έχει Morphe, το τεράστιο, και θα το φέρω μέχρι πολύ μπροστά εδώ. Wow, πίστευτο. Με λίγο να προσθέσουμε και από το Bittersweet που είναι αυτό εδώ το highlight
που είναι λίγο πιο σκούρο, έτσι ώστε να ενωθεί λίγο αυτό με αυτό. Και αυτό με το άσπρο. Εντάξει, νομίζω όπου και να κάνετε αυτό το μάτι θα πάθουν κοκομπλόκο, έτσι. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα μάτια. Πάμε να κάνουμε το make-up. Ωραία, και τώρα τι θέλω να κάνετε. Να πάρετε ένα καθαρό blending brush και έτσι όπως είναι εδώ πέρα, για να μην φαίνεται έτσι, να πάρετε λίγο να μου μπλεντάρετε προς τα έξω. Έχει μετά κατευθείαν παίρνει σκιά και λίγο από κάτω, έτσι ώστε αυτό να φαίνεται ομοιόμορφα σβησμένο, σαν να μην μπήκε μετά το concealer. Εσείς που ξεσπάτε τώρα που καθόμαστε στο σπίτι, λοιπόν, συνεχίζω με Contour Kit Palette από Anastasia. Να κάνουμε λίγο contouring, να δώσουμε λίγο σχήμα σε αυτό το πρόσωπο. Εγώ ξεσπάω που λέτε πάρα πολύ στη γυμναστική. Σχεδόν κάθε μέρα κάνω γυμναστική. Και για το σώμα μου, απλά και γιατί βαριέμαι πάρα πολύ, να περάσει λίγο χρόνος και να δημιουργήσω λίγο κι εγώ έτσι, να νιώσω κάτι. Και μακιγιάζ κάνω πολύ. Κάποιες μέρες όμως σκεφτώ βαριέμαι να το κάνω, γιατί σκέφτομαι ότι δεν θα χρησιμεύσει και κάπου. Άντε να βάσω μια φωτογραφία, κάνω ένα TikTok να κάνω. Αλλά γενικά δεν σε βλέπει κανένας, δυστυχώς. Το σπίτι σου μόνο. Τουλάχιστον πηγαίναμε στη δουλειά, μας έβλεπε και κανένας άνθρωπος. Θα συνεχίσω με τη MAC αυτήν εδώ, την απόχρωση. Παιδιά, δεν ξέρω, έχει σβηστεί πλέον, δεν υπάρχει. Είναι αυτή εδώ, δεν ξέρω πώς μπορείτε να τη ζητήσετε. Είναι ρουζ. Θα χαμογελάσω. Και θα βάλω έτσι εδώ στο cheekbones. Έχει και λίγο σήμερα αυτό το ρουζ μέσα, γι' αυτό μου αρέσει, δείτε το. Δεν ξέρω αν φαίνεται, ελπίζω να φαίνεται. Και θα πάρω από την παλέτα αυτή που είδατε το πάνω το highlight, αυτό εδώ που καταστρέφει κόσμος αυτό το highlight αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά το πιστεύω. Λοιπόν, μπορεί να τα κάνω mix κιόλας και τα δύο, το πάνω και το κάτω. Αυτό είναι το bittersweet. Wow. Okay. Yes. Yes. Ναι, okay. Είμαι καλά γενικά. Πολύ δυνατό. Και θα πάρω και θα βάλω και λίγο στη μυτούλα εδώ, να δώσουμε λίγο λάμψη και εδώ. Μας έλειπε και αυτή. Ένα ταπεινό μακιγιάζ σας έκανα σήμερα. Σας έκανα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα φρυδάκια από Anastasia Beverly Hills. Θα χρησιμοποιήσω το Deep Brown Pomade. Είναι το Medium Brown. Με το πινελάκι από Anastasia. Θα χτενίσω λίγο τα φρυδάκια μου, λίγο προς τα πάνω, να δω τα κενά μου. Σίγουρα ένα κενό που το βλέπω πολύ έντονο. Και σας το είπα από την αρχή, εκεί θα το σβήσω. Δεν μπορώ εδώ να το βλέπω αυτό. Σχηματίζω τριχούλες στην ουσία, πήρα πολύ ποσότητα. Και μετά τα χτενίζω λίγο για να αραιώσει λίγο το χρώμα, να μην φαίνεται πολύ έντονο ότι είναι βαμμένο το φρύδι. Γιατί γενικά θέλουμε πιο φυσικό φρύδι. Εμένα έχει και λίγο κενό από πάνω εδώ το φρύδι μου. Οπότε και αυτό θα σχηματίσω. Πάλι με τον ίδιο τρόπο και τα χτενίζω. Ταραν! Μεγάλη διαφορά, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Και εδώ έχουμε ένα κενάκι.
τέλεια. Θα συνεχίσω με το Shop Brow, το οποίο θέλει παιδιά ψέκασμα για να ενεργοποιηθεί στην ουσία. Οπότε ψεκάζομαι ένα fix spray και θέλουμε ένα τέτοιο. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Το έχω ξαναπεί ότι δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν είμαι περήφανη γι' αυτό. Λοιπόν, και να τα κάνουμε λίγο προς τα κάτω αρχικά, για να μας κάτσουν πιο ωραία προς τα πάνω. Ιρωνία. Λοιπόν, έτσι τα θέλω εγώ, φρέσκο χτενισμένα να είναι τα φρύδια μου. Μου αρέσει αυτό. Πάμε να ρίξουμε fix spray και θα χρησιμοποιήσω το Iconic London, αυτό εδώ το Water Mist, το οποίο είναι το πιο, η πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση, έχει μέσα shimmer, θα δείτε εδώ, ωραία, και μυρίζει υπέροχα. Βάλω ελάχιστη μάσκαρα, τη Last Sensation της Maybelline, λίγο γιατί θα βάλω και βλεφαρίδες, ήπιες μεν, αλλά θα βάλω και βλεφαριδούλες. Βάλαμε και τη μασκαρίτσα μας. Και θα συνεχίσω από Eldora, τις οποίες παιδιά αυτές τις βλεφαρίδες τις πήρα από την Criolan. Είναι η H160 και πραγματικά αν θέλεις μια φυσική βλεφαρίδα πρέπει να πάρεις αυτήν, για μένα. Ξεκάθαρα. Θα σας τις δείξω ευθύς αμέσως. Σκεφτείτε ότι καν δεν έχουν μπάρα για να φαίνεται. Οπότε μπάρα, αυτό τέλος πάντων που έχουν οι βλεφαρίδες. Οπότε είναι... πάρα πολύ καλή επιλογή αν θέλετε φυσική βλεφαρίδα. Βάζω λίγο από την Duo την κόλλα και θα περάσω τις βλεφαρίδες μου έτσι ώστε να πάει παντού. Μυστικό για να κολλήσουν καλά οι βλεφαρίδες είναι να περιμένετε να μετρήσετε μέχρι το 30 περίπου, έτσι ώστε να πάρει μια κολλώδη η κόλλα, δηλαδή να κάνει σαν λάτεξ, να έχει... δεν έχω λόγια. Λοιπόν, τι κάνω τώρα? Πάω και πατάω πάνω στη βλεφαρίδα τη δικιά μου. Και να, τη κόλλησε. Τέλεια, αφού βάλαμε και τις βλεφαρίδες μας και έχει πάρει μια άλλη τροπή αυτό το make-up πια, θα συνεχίσω με το πιο αγαπημένο μου κραγιόν που είναι το νούμερο 60 από τα Matte Ink της Maybelline. Δεν θα το βάλω έτσι, θα το βάλω με πινελάκι γιατί έχω τον έρπη, οπότε μη μολύνω το κραγιόν, είναι κρίμα. Γενικά καλό είναι όσο μπορείτε να αποφεύγετε να βάζετε στα δικά σας καλλυντικά, ακόμα και δικά σας που είναι, καλύτερο όσο μπορείτε να τα βάζετε με πινελάκι, δηλαδή δεν χρειάζεται να... έχετε άμεση επαφή, ειδικά όταν τα χρησιμοποιείτε σε άλλους. Στο το συγκεκριμένο πινελάκι το πήρα από Criolan, είναι το Blue Master το 8902, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε πινέλο για χείλη. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε like από κάτω. Και αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά!